Εντάχει, πριν ξεκινήσει και το τρίτο δεκάλεπτο, θα ήθελα να σας δώσω λίγο και τα αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής, της προηγούμενης. Μεντ ΑΟ Αρετσού, στο 85-59 τελείωσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ΑΕΠ Ηλέας, η οποία ισοβαθμεί στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος του Cycle Cast μαζί με το Δασό, ιτήθηκε στη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα με 57-65 από το Γαλαξία. Ο Αστέρας Σύνδους, σε παιχνίδι που μετέδωσε ζωντανά το livemedia.gr, κέρδισε το Δασό την προηγούμενη αγωνιστική με 78-54. Τα Βασιλικά κέρδισαν το Γυμναστικό Σύλλογο Μακαμπή με 83-72. Ο ΒΑΟ κέρδισε τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας, ο οποίος έκανε μια ακόμα ήττα. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι, αν και βρίσκεται στα χαμηλά επίπεδα του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος και πιο συγκεκριμένα στην 7η θέση, διατηρεί το υψηλότερο σκορ στο σκοράρισμα. Το παιχνίδι ξαναξεκινά με την πρώτη επίθεση για τα Βασιλικά. Σέγας τώρα δίνει για τον Κούμα. 9 δευτερόλεπτα, σούτ εκτός ισορροπίας, μπάλα στο σίδερο. Μωυσιάδης, ενώ τώρα οι οπαδοί εδώ που βρίσκονται στη Σύνδο οθούν την ομάδα τους να πάει προς την νίκη. 44-45 παραμένει, 7 από το άστοχο τρίποντο που πραγματοποίησε ο Αντωνιάδης. Επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους. Παπαϊωάννου παίζει με πλάτη το Συντρίδη, κλέβει την μπάλα, δεν παίρνει το φάουλ. 2 δευτερόλεπτα, η κατοχή για τον Αστέρα Σύνδου. Ενώ μόλις πέρασε και το πρώτο λεπτό για αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, Μωυσιάδης βγαίνει από το screen, Συντρίδης εναντίον Παπαϊωάννου. Ενδιαφέρον δίδυμο για απόψε. Παπαϊωάννου θα παίξει καλή άμυνα. Γκόνος τρέχει στον ευδιασμό, παίρνει το φάουλ από τον Παπασωτηρίου και όχι από τον Αντωνιάδη, ο οποίος, τον οποίο ανέφερα πριν. Ο Αντωνιάδης κάθεται στον πάγκο. Παπαϊωάννου εύκολα το 44-47. Μισιρλόγλου τώρα για τον Μωυσιάδη. Για τον Τζιάτσο πάει μέχρι μέσα. Συντρίδης. Ελίσσεται η τάπα εκεί. Αριστοκρατική από τον Παπαϊωάννου. Το φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Συντρίδης είναι το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του. Περάσει το παιχνίδι στη θέση του τώρα ο Ιωαννίδης. Σέγας βρίσκει διάδρομο, παίρνει το φάουλ. Από τη δεξιά βασική γραμμή Σέγας για τον Παπαϊωάννου, παίρνει το φάουλ ο Παπαϊωάννου ψηλά. Νωρίς έχουν δώσει τα φάουλ οι παίκτες του Αστέρα Σύνδου, τέταρτο ομαδικό και έχουν περάσει μόλις 2 λεπτά. Δεύτερο φάουλ που έχει κάνει ο Ιωαννίδης. Γκούμας με αντίπαλο τον Παπασωτηρίου. Ο Παπασωτηρίου θα το κερδίσει, κλέβει. Ο Γκόνος διαβάζει τη φάση, κλέβει για το 44-49. Εύκολα έφτασε στους 2 πόντους για την ομάδα του. Μωυσιάδης, jump shoot, μπάλα στο σίδερο, μάζεψε Παπαϊωάννου.
Έχει αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Κερδισμένοι μέχρι στιγμής οι παίκτες των Βασιλικών. Φάουλ. Ξανά. Από τον Παπασωτηρίου. Σέγας για τρεις. Εύστοχος ο Σέγας. Εκτελεί για το 44-52. Δύσκολο βράδυ. Και από πλευράς Αστέρα εύκολο δεν είναι, αλλά τα Βασιλικά φαίνεται να πατάνε καλύτερα σήμερα στο γήπεδο. Ο Ισιάδης τώρα απ' έξω. Η Σιρλόγλου θέλει να απαντήσει το τρίποντο του Σέγα. Η μπάλα να πηδάει στο επιθετικό Παπασωτηρίου. Παίρνει το φάουλ από τον Κούμα. Πρώτο μαδικό για τα Βασιλικά. Μωυσιάδης για τον Τσιάτσο. Δεν βρήκε στόχο Τσιάτσος. Με τη βοήθεια της τύχης η μπάλα στον κόνο. Πάσα έξω στο Σέγα. Δεν ευστόχησε ο Σέγας εκεί. Τρέχει ο Μωυσιάδης. Τώρα θέλει να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του. Ζητάει σκύριο Μωυσιάδης. Του δίνει εκεί ο Ιωαννίδης. Airball από τον playmaker του Αστέρα. Γκόνος, Γκούμας, Παπαϊωάννου. Δεν υπάρχει φάση. Έχουμε βολές. Θα έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά φάουλ του Αστέρα. Τρίτο φάουλ. Του Μισιρλόγλου. Αρκετά τα φάουλ απόψε. Για τον Αστέρα δεν έβαλε τη βολή. 44-52. Ιωαννίδης τώρα για τον Τσιάτσο. Από την κορυφή αστόχησε. Επιθετικό ο Ιωαννίδης. Ο Ισιάδης παίρνει την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα. Jump shoot. Μπάλα στο σίδερο. Μάζεψε ο Οικονόμου. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι ο Δάγκας. Ο πλευράς Βασιλικών. Σέγας. Δυναμικά πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στον Παπαϊωάννου. Πώς έχουμε φάουλ. Σύμφωνα με την υπόδειξη του κύριου Φουτζίλα. Στέλνει τον Παπαϊωάννου στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Φάουλ το οποίο χρεώθηκε. Ο Ιωαννίδης, που έχει 3 σήμερα στο παιχνίδι. Time out. Ολιγόλεπτο από τον Γιώργο Μπαλογιάννη.
Επιστρέψαμε με τον Τάσο Παπαϊωάννου να βρίσκεται στις βολές, θέλοντας να αυξήσει αυτό το 44-53 τώρα. Θέλει στοχή στην πρώτη βολή. Διαφορά έχει πάει στους 9. Σημαντικό προβάδισμα εν όψη και του της τελευταίας περίοδου, η οποία θα ξεκινήσει σε 5:22, όσα είναι δηλαδή τα εναπομείνοντα λεπτά της τρίτης περίοδου. Μωυσιάδης τώρα. Ρωμαΐδης πάσα στην γωνία, Παπασωτηρίου αστόχησε. Στον ευθυδιασμό ο Σέγας, σε ένα δύσκολο καλάθι ο Σέγας θα ευστοχίσει και η διαφορά πάει στους 11 και τώρα απαντάει Μωυσιάδης, παίρνει το φάουλ, γκολ φάουλ. Ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Αυτό έδειξε η κίνηση που έκανε. 46-55. Δικαίωμα για μία βολή από τον πρώτο σκόρερ του Αστέρα Σύντου. Και ο Μιχάλης Γκόνος που μαντάρει μία ακόμα επίθεση για τα βασιλικά. 20 Σέγας αμαρκάριστος μία ακόμη φορά. Δεν αφήνεις νομίζω το Σέγα να σουτάρει για τρεις ελεύθερο. Την έχει πατήσει δύο φορές σήμερα ο Αστέρας Σύνδου. Πολύ καλό παιχνίδι από τον γκάρτ του Γυμναστικού Συλλόγου Βασιλικών. 47-58. Μωυσιάδης. Καλή άμυνα εκεί από τον Οικονόμου. Ρωμαΐδη στο φάουλ. Γκόνος στις βολές. Είπαμε, έκαναν πολύ νωρίς φάουλ οι παίκτες του Αστέρα. Έχουν ήδη 7 ομαδικά φάουλ, ενώ 3 φάουλ έχουν 4 παίκτες των γηπεδούχων. Ρωμαΐδης, Ιωαννίδης, Μισιρλόγλου και Συντρίδης από 3 φάουλ. Στο μεταξύ ο Γκόνος ευστόχησε για το 47-59. Βάζει και τη δεύτερη. Στους 13 η μεγαλύτερη διαφορά για απόψε. Μωυσιάδη στον πάγκο, Μισιρλόγλου στη θέση του. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Ένα 14λεπτό άμα αθροίσουμε τα 4 εναπομείνοντα λεπτά και την τέταρτη περίοδο. Για να δούμε την επίθεση για τον Αστέρα. Στη γωνία Μισιρλόγλου. Εκτός ισορροπίας κακό από τον Πάπα Σωτηρίου. Καλύτερος στην τρίτη περίοδο των περιστάσεων η ομάδα των Βασιλικών. Μισιρλόγλου έκοψε προσωρινά την επίθεση των φιλοξενούμενων. Φαίνεται η απουσία του Χρήστου να έχει επηρεάσει τους παίκτες του κυρίου Μπαλογιάννη. Για να δούμε. Σέγας πάει μέχρι μέσα. 47-62 με τον πρώτο σκόρερ των Βασιλικών να οδηγεί την ομάδα του. Ρωμαΐδης, Τσιάτσος για τρεις στο σίδερο. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό νομίζω τα τελευταία λεπτά, ενώ έχει χρεωθεί φάουλ σε ποιον. Έχει χρεωθεί φάουλ στο Σέγα, ο οποίος φτάνει κι αυτός στην επικίνδυνη γραμμή εκεί της αποβολής. 3 φάουλ έχει ο Σέγας, έχει να δώσει ακόμα 2. Για να δούμε. Παπασωτηρίου για το Ρωμαΐδη. Ελίσσε το ωραία, Μισιρλόγλου από τη γωνία. Άστοχο μάζεψε του Παπασωτηρίου. Τσιάτσος, 7 δευτερόλεπτα. Ρωμαΐδης, 5. Κακή πάσα
στη λήξη περίπου του χρόνου δεν ευστόχησαν οι παίκτες του Αστέρα. Νέα επίθεση για τα Βασιλικά. Καλή άμυνα και από τον Τσιάτσο. Έχουμε φάουλ του Τσιάτσο. Αν έχω την εντύπωση, ναι, έχω δίκιο. Ο Δάγκας στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ενώ υπάρχουν κάποια παράπονα, αυτό συζητάει και ο κύριος Μπαλογιάννης, ότι ήταν παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα που ήταν μέσα στη ρακέτα. Παρ' όλα αυτά γίνεται το 47-63, 2-2 από τον Δάγκα. Μισιρλόγλου, Παπασωτηρίου, φάουλ, βήματα, το δεικνύει ο διαιτητής, βοηθός διαιτητή μάλλον, ο κύριος Παντελής Γρηγοράσκος. Κλέβει και ο Μισιρλόγλου και φεύγει στον ευδιασμό. Καταπληκτική πάσα φάση. Έκοψε στον αέρα τον αντίπαλό του με φάουλ. Ωστόσο ο Κούσας κάνει το τρίτο φάουλ και το πέμπτο μαδικό για τα Βασιλικά, με το Μισιρλόγλου να έχει δικαίωμα για δύο βολές, μία στη μία. Για να δούμε αν θα μπορέσει ο Μισιρλόγλου λίγο να μαζέψει τη διαφορά. 49-64. Τη διαφορά τώρα στους 15. Ο Σέγας οργανώνει για την ομάδα του. Ψάχνει την πάσα. Τη βρίσκει στα χέρια του Πασούδη. Κούσας με αντίπαλα τον Μισιρλόγλου. Δεν θα τον νικήσει στον αέρα. Επίθεση για τον Αστέρα. Ο Ισιάδης θέλει να τρέξει. Βρίσκει τον Τσιάτσο. Ο Ισιάδης βρίσκει διάδρομο, τελειώνει τη φάση. Όχι. Η μπάλα θα του παίξει ένα περίεργο παιχνίδι εκεί και θα καταλήξει εκτός. Γκούμας. Σέγας. Ζέγας. Τρέχει Μωυσιάδης στον ευδιασμό. Περιμένει, βρίσκει ποιον, τον Ιωαννίδη. Ο Ρωμαίδης βρήκε τον Ιωαννίδη. Αυτός πήρε και το φάουλ. 51-64. Ένα λεπτό να απομένει για την τέταρτη περίοδο. Time out που ζητάει ο Πάγκος των Βασιλικών. Επιστρέφουμε
με τον Ιωαννίδη να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 51-64. Η μπάλα στο σίδερο. Η κατοχή. Ενώ θα έπρεπε να είναι για το Βασιλικά. Έχασε εκεί το rebound ο Πασούδης. Με τον Τσιάτσο να του κλέβει την μπουκιά από το στόμα, κερδίζοντας την κατοχή. Ρωμαΐδης τώρα. 59 δευτερόλεπτα να απομένουν. Μωυσάδης για τον Τσιάτσο. Χάνει την τρίπλα. Κρατάει όμως την μπάλα στα χέρια του. Μωυσιάδης σε δύσκολο σουτ. Άστοχος. Ζέγας με την μπάλα. Ο Ζέγας, η πάσα εκεί στον Κούσα, ο οποίος σούταρε άστοχα στον ευδιασμό Μωυσιάδης. Ρωμαΐδης τώρα. Μωυσιάδης παίρνει το σκρίν από τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θα πάρει την μπάλα. Η μπάλα πολύ ψηλά στο ταμπλό και στα χέρια του Πασούδη. 7 δευτερόλεπτα. Γκούμας με την μπάλα. Καλή κίνηση, άστοχη στο επιθετικό. Γκούμας κερδίζει ο Ιωαννίδης. Λήξη της τρίτης περίοδου. 51-64. Πηγαίνουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα τέταρτη περίοδο, για να δούμε αν ο Αστέρας καταφέρει να καλύψει τη διαφορά. Μέχρι στιγμής όμως οι φιλοξενούμενοι, ο ΓΑΣ Βασιλικών, στέκεται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε αν απόψε ο Αστέρας Σύνδου θα κάνει και τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο Δασό και στην ΑΕΠ Ηλέας να πλησιάσουν στην κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα. Να υπενθυμίσω μια σημαντική απουσία βέβαια για τον Αστέρα Σύνδου, τον Κώστα Χρήστου, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο και παρακολουθεί την προσπάθεια της ομάδας του, ανήμπορος να βοηθήσει. Να υπενθυμίσω ότι είχε τραυματιστεί σε αυτό το γήπεδο την προηγούμενη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά συμβαίνουν και αυτά. Για να δούμε. Το παιχνίδι ξαναξεκίνησε. Επίθεση για τους γηπεδούχους. Μωυσιάδης, jump shoot, προσποίηση, πήρε το φάουλ ο Συντρίδης από τον Γκόνο, ο οποίος θα τον στείλει στις βολές. Διαιτητής και παίκτης των Βασιλικών τα λένε, θέλοντας να πούν ότι πρέπει να εκτελεστεί απ' έξω, δεν επιχείρησε σουτ, λέει ο Γκόνος. Στο μεταξύ ο Συντρίδης κάνει το 52-64, διαφορά στους 12. 2 στις 2, 53-64. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για να δούμε την προσπάθεια που κάνουν οι δύο ομάδες για να φτάσουν σε μια νίκη αυτή την 10η αγωνιστική. Παπαϊωάννου τώρα δίνει την πάση για τον Κούσα. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Γκόνος με γατζωμένο πάνω τον Μωυσιάδη. Σταματάει το παιχνίδι για φάουλ, το οποίο έχει κάνει ο Τσιάτσος, το τέταρτο φάουλ για τον Τσιάτσο.
Ζέγας τώρα ζητάει το screen. Με αντίπαλο τον Τσιάτσο. Σουτ στο σίδερο. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δεν μπορώ να διακρίνω, η μπάλα είναι για τους παίκτες του Αστέρα. Καλή άμυνα εκεί από τους παίκτες του Γιώργου Μπαλογιάννη. Ρωμαίδης θα κουμαντάρει την επίθεση για τον Αστέρα. Συντρίδης. Κακή εκεί πάσα για να δούμε. Τσιάτσος παίρνει τα βήματα, πάει μέχρι μέσα και θα πάει και εισβολές μετά από φάουλ που έγινε από τον Παπαϊωάννου. Ποιος έχει τώρα 3 φάουλ. Ο νέος Ζέγας κάθισε για τις απαραίτητες ανάσες. Τη θέση του πήρε ο Πατίκας. Τσιάτσος εύστοχος. Μειώνει στους 10. Έχει την ευκαιρία τώρα μετά από πολλή ώρα να πάει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων. 8 και 54 για τη λήξη του παιχνιδιού. 2 στις 2 πράγματι. Τώρα η διαφορά στους 9. Γκόνος εναντίον Ρωμαίδη. Κούσας. Καλή πάσα εκεί, είδε τον αμαρκάρι στο συμπαίκτη του. Ο Πασούδης από ευνοϊκή θέση θα στοχίσει. Θα πάει από πιο μακριά για να εκτελέσει 2 βολές. Έξω η πρώτη. Ούτε η δεύτερη θα μπει. Στο επιθετικό ο Παπαϊωάννου. Στο αμυντικό Μωυσιάδης. Ποιος παίρνει το φάουλ. Ο διαιτητής χρεώνει φάουλ σε ποιον. Στον Κούσα, ο οποίος αποβάλλεται με 5ο φάουλ. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 5 προσωπικά θα δει το υπόλοιπο παιχνίδι από τον πάγκο. Μωυσιάδης. Μισηριλόγλου για 3. Άστοχος. Κακό ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των 6.75 σήμερα για τον Αστέρα Σύνδου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλύτερος από τα σούτ από μακριά. Παπαϊωάννου τώρα, 9 δευτερόλεπτα να απομένουν. Γκόνος για 3. Μπάλα εκτός. Διαφορά στους 9, 7 και 58. Μωυσιάδης, Ρωμαίδης. Και πάλι Μωυσιάδης. Βρίσκει διάδρομο στον αμαρκάριστο Συντρίδη. Αστοχή. Ρωμαίδης στο επιθετικό. Κόβεται καθαρά από τον Γκούμα. Παπαϊωάννου εύκολα πετυχαίνει το 55-66 ανεβάζοντας και πάλι σε διψήφια νούμερα τη διαφορά του σκορ. Μωυσιάδης πάει μέχρι μέσα με αντίπαλο τον Οικονόμου, τον κέρδισε κατά κράτος στα πόδια και έκανε το 57-66. Ταχύτατος ο γκάρτ του Αστέρα Σύνδου. Φάουλ το οποίο κερδίζει βήματα. Ναι, βεβαίως βήματα ήτανε. Δεν υπήρχε φάουλ, καθαρά έκοψαν οι παίκτες του Αστέρα.
Η κατοχή για τους παίκτες με τη λευκή ενδυμασία. Συντρίδης κόβει και ο Τσιάτσος το διαβάζει την φάση οικονόμου και ο Γκόνος θέλει να τρέξει. Θα πάει τελικά σε οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του. 6 και 20 να απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οικονόμου θα βρίσκει σκούρα, η πάσα απέναντι. Σούτια 3, δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όχι ακατόρθωτο. Μας το αποδεικνύει ο Πατίκας, ο οποίος θέτει γερές βάσεις για μια μεγάλη νίκη απόψε των Βασιλικών απέναντι στον Αστέρα. Ρωμαΐδης στο σίδερο η μπάλα. Ναι, έχουμε αλλαγή τώρα. Ιωαννίδης περνάει, Ρωμαΐδης θα κάτσει. Μισιρλόγλου, 5 και 46 να απομένουν. Ο Ισιάδης βρίσκει το Συντρίδη σε ένα δύσκολο καλάθι. Θα μειώσει τη διαφορά του σκορ στους 10. 59-69. Κλέβει και όχι, δεν θα κλέψει η κατοχή για τα Βασιλικά. Γκόνος από την κορυφή. Άστοχος. Επιθετικό όμως ο Παπαϊωάννου. Η μπάλα για ποιον. Παραμένει για τα Βασιλικά, τα οποία διαμαρτύρονται για φάουλ. Ξανασταματάει το παιχνίδι ο κύριος Φουτζίλας. Φάουλ το οποίο έχει κάνει ο Συντρίδης, είναι το τέταρτο προσωπικό για αυτόν. Πατίκας για τον Οικονόμου. Γκούμας τώρα παίρνει το σκρίν από τον Οικονόμου. Πάει μέχρι μέσα, αλλάζει χέρι στον αέρα. Παίρνει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Τέταρτο φάουλ για τον Πασούδη. (Συλίδη) 59-70. Πέντε λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Δεν βάζει τη δεύτερη. Ο Ισιάδης για τον Ιωαννίδη πατάει γερά ο Πιτσιρικάς. Αστοχή όμως. Τσιάτσος, φάουλ από τον Γκούμα. Τρίτο φάουλ. Το small forward των Βασιλικών. Ο Ισιάδης το παίρνει όλο, παίρνει και το φάουλ και το καλάθι. Θέλει να ξεκινήσει ο Ισιάδης μια αντεπίθεση για την ομάδα του, μήπως και μπορέσει να ανατρέψει το εις βάρος της ομάδας του σκορ. 61-70. 62-70. Μετά από πολλή ώρα το σκορ φτάνει, η διαφορά μάλλον φτάνει στους 8 πόντους. Όλο το γήπεδο αποδοκιμάζει τους παίκτες των Βασιλικών για αυτή τους την προσπάθεια. Ωραία reverse τρίπλα και εύστοχη από τον Οικονόμου. Διατηρεί την διαφορά στους 10. Time out από τον Γιώργο Μπαλογιάννη. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
για να δούμε αν τα προγνωστικά για το απόψινό παιχνίδι βγουν ψευδή, αφού έχριζαν φαβορί τον Αστέρα Σύνδους στο απόψινό παιχνίδι. Παρόλα αυτά, ένα πολύ καλό παιχνίδι από τους παίκτες των Βασιλικών. Για να δούμε όμως την εξέλιξή του. Συντρίδης αστόχησε από κοντά. 3:59 απομένουν για το φινάλε. Ζέγας για τον Παπαϊωάννου. Γκούμας ψάχνει την πάσα. Γκόνος από την κορυφή της ρακέτας σε στοχή. Μωυσιάδης τώρα. Τσιάτσος για τρεις. Μέσα. Βάζει φωτιά στο παιχνίδι. 65-72. Για να δούμε. 3:20 απομένουν για την ολοκλήρωση. Ζέγας, όλο το γήπεδο αποδοκιμάζει ο Ζέγας. Θα στοχίσει στο rebound. Ποιος? Ο Ιωαννίδης. Μωυσιάδης τώρα. Με αντίπαλο τον Γκόνο. Μωυσιάδης παίρνει το φάουλ από τον Οικονόμου. Όχι, από τον Γκούμα έγινε το φάουλ, ο οποίος έχει τώρα 4 προσωπικά. Εύστοχος ο Μωυσιάδης. Αστοχή, θα πάρει όμως ο ίδιος το επιθετικό rebound. Για να δούμε, 66-72. Μωυσιάδης, σουτ για 3, άστοχο. Μάζεψε ο Παπαϊωάννου. Ο Γκόνος τώρα οργανώνει για τον Γκάς Βασιλικών. Ζέγας ψάχνει την μπάσα, τη βρίσκει στον Οικονόμου. Παίρνει το βήματα. Υποδεικνύει ο κύριος Γρηγοράσκος. Νέα επίθεση. Αυτή τη φορά για τους παίκτες του Αστέρα. Time out. Να έχουμε κάποια παράπονα από τους ανθρώπους των Βασιλικών προς τον διαιτητή. Ο οποίος πήγε περίπου στο μέσο περί του κέντρου για να τα πει εκεί με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Το ίδιο κάνει τώρα και ο κύριος Φουτζίλας. 66-72. Για να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Έχει σηκωθεί και ο Χρήστος τραυματίας απόψε. Ενώ τώρα ο διαιτητής της αναμέτρησης υποδεικνύει τεχνική ποινή στον πάγκο του Αστέρα Σύνδου, ο οποίος τώρα είναι η σειρά του να διαμαρτυρηθεί. Με τον κύριο Μπαλογιάννη να θέλει να δώσει ένα τέλος στο παιχνίδι, να τα λέει εκεί με τον διαιτητή. Όλοι όρθιοι, όλο το γήπεδο αποδοκιμάζει το διαιτητή της αναμέτρησης. Υπάρχουν συζητήσεις εκεί από πλευράς Αστέρα Σύνδου. Ξεχνάμε ότι έχει
πάρει τεχνική ποινή ο Πάγκος, ο Αστέρας Σύνδου. Με τον Γκόνο να έχει δικαίωμα για δύο βολές. Δυόμιση λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Η διαφορά είναι στους 6. Μάλιστα, ενώ στο περιστατικό έχουμε, έγινε το εξής. Ο Πάγκος των Βασιλικών ήρθε στο κέντρο του γηπέδου, πριν κάποιες συζητήσεις εκεί. Ο διαιτητής κατέληξε στο να δώσει τεχνική ποινή στον Πάγκο του Αστέρα τελικά. Για να δούμε. Ο Γκόνος βάζει την πρώτη βολή. Ο οποίος Γάς Βασιλικών έχει και τώρα και την επίθεση. Γκόνος. Για να δούμε. Αντίπαλο τον Μισιρλόγλου. 2 και 25 απομένουν. Γκόνος. Επαναφορά μπάλας. Η κατοχή για τον Αστέρα Σύνδου. Για να δούμε. Μωυσιάδης. Αντίπαλα τον Γκόνο. Ωραίες τρίπλες εκεί, Ιωαννίδης τώρα. Δεν τελειώνει τη φάση, το ίδιο στο επιθετικό. Συντρίδης παίρνει και αυτός με τη σειρά του. Άστοχο, μάζεψε ο Παπαϊωάννου. Κάπου εδώ τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους. Για να δούμε την επίθεση των Βασιλικών. Γκόνος. Γκούμας. 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Γκούμας, καλή άμυνα εκεί από τον Μισιρλόγλου, ο οποίος έκοψε και θέλει να φύγει στον ενδιασμό. Μωυσιάδης, αλλάζει χέρι στον αέρα, αστοχή όμως. Ζέγας. Φάουλ, έχω την εντύπωση του Μισιρλόγλου. Μάλιστα, Μισιρλόγλου θα αποβληθεί με 5 φάουλ και έχουμε νέο time out από τον κύριο Γιώργο Μπαλογιάννη. Ο Ζέγας στη γραμμή των βολών. Βάζει την πρώτη. Στους 8 η διαφορά και τώρα στους 9. Με το Μωυσιάδη να κατεβάζει την μπάλα. Συντρίδης σε σούτ για 3. Άστοχο, μαζεύει ποιος, ο Ζέγας για τα Βασιλικά, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη απόψε. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό έχουμε. Τζάμπολη μπάλα
για τους φιλοξενούμενους. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι σήμερα ήταν πιο αποτελεσματικοί από τον Αστέρα. Ο Ρωμαΐδης κάνει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του. Τέταρτο προσωπικό. Έκτο ομαδικό για την ομάδα του. Στέλνει τον κόνο στις βολές. Βεβαίως. Και ο Γκόνος. Εύστοχος στην πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 59 δευτερόλεπτα. Μωυσιάδης. Τσιάτσος για τρεις. Μπάλα στο σίδερο, μάζεψε ο Παπαϊωάννου. Κάπου εδώ νομίζω ότι το παιχνίδι έχει κρίνει. Έχει κριθεί μάλλον ο νικητής. Φάουλ από το Ρωμαΐδη, το πέμπτο. Όχι, φάουλ το οποίο έχει χρεωθεί στον Ιωαννίδη, ναι, αλλά δεν είναι το πέμπτο, είναι το τέταρτο του. Βάζει τη βολή. 66-78. Ο Οικονόμου. Μεγάλη νίκη απόψε για τον Γκάς Βασιλικών. Ενώ να υπενθυμίσω και την απουσία του Χρήστου που αποδείχθηκε περίτρανα απόψε. Για να δούμε, πετυχαίνει το καλάθι ο Ιωαννίδης. 29 δευτερόλεπτα, 68-78. Τρέχει ο Ζέγας και παίρνει το φάουλ. Τον Ιωαννίδη τώρα έκανε το πέμπτο ομαδικό. Το πέμπτο προσωπικό μάλλον. Τρίτος παίκτης που αποβάλλεται σήμερα. Δεν αυστοχεί ο Ζέγας σήμερα από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. 68-79. Μεγάλη νίκη για τον Γκάς Βασιλικών σήμερα. Άλλωσε. Η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Την έδρα του Αστέρα Σύνδου. Ντουμάνης τώρα για την ομάδα του. Στο Μωυσιάδη, 13 δευτερόλεπτα. Μωυσιάδη στις βολές. Μειώνει στους 10. Αν βάλει και την επόμενη ο Μωυσιάδης. Πράγματι. 70-80. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. 4 δευτερόλεπτα θα αφήσουν να περάσουν. 70-80. Μεγάλη νίκη από τον Γκάς Βασιλικών. Έδειξε χαρακτήρα στο απόψινό παιχνίδι. Και άλλωσε το κλειστό της Σύνδου με 10 πόντους διαφορά. Εμείς από την πλευρά μας θα σας ευχαριστήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο παιχνίδι που θα μεταδοθεί διαδικτυακά live από το livemedia.gr. Ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ.